όση ώρα μίλαγε η Λίνα, μας είπε και ένα κείμενο το οποίο υπογράφεται από 71 μέχρι στιγμής δημοσιογράφους με τίτλο «Δημοσιογράφη υπέρ του αιτήματος του απεργού πείνας Νίκου Ρωμανού». Είναι δύο λέξεις και διαβάζω. «Όταν μπροστά σου εξελίσσεται ένας πόλεμος, πρέπει να πάρεις θέση. Όποιος παραμένει ουδέτερος παρατηρητής είναι σαν να παίρνει τη θέση του νικητή που σε αυτή την περίπτωση είναι αυθαιρεσία και αυταρχισμός. Και όταν η αυθαιρεσία και ο αυταρχισμός έρχονται αντιμέτωποι με την ίδια τη ζωή, η ουδετερότητα οπλίζει την αυθαιρεσία. Οι δημοσιογράφοι που υπογράφουν αυτό το κείμενο ζητάμε να γίνει δεκτό το αίτημα του απεργού πείνας Νίκου Ρωμανού να σπουδάσει και κυρίως να ζήσει». Τώρα, ξέρουμε όλοι ότι έχουν υπογραφεί και σε σχετικά άλλα υπομνήματα από αλληλέγγυους. Θα μιλήσει ο Πέτρος Δαμιανός, ο οποίος είναι, όπως σας είπα, διευθυντής του Γυμνασίου και Ηλικίου του καταστήματος κράτησης ανηλίκων Αυλώνα. Γεια σας. Όπως πολύ σωστά επιλέγει η Τσανίδουα είπε, βρίσκομαι εδώ ως δάσκαλος. Δάσκαλος του Νίκου και πολλών άλλων παιδιών στο ειδικό κατάστημα κράτησης Νέων Αυλώνα. Εκπροσωπώ τους συναδέλφους μου, το σύλλογο καθηγητών του σχολείου μας, όπου σύσσωμα ο σύλλογος εξέδωσε την επιστολή που έχει ήδη ανακοινωθεί και την έχετε ήδη πάρει από τα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, όπου θεωρούμε ότι αυτό που συμβαίνει στον Νίκο τον Ρωμανό και κατ' επέκταση και στα υπόλοιπα παιδιά τα οποία δεν έχουν πάρει ακόμα άδεια για να φοιτήσουν στη σχολή τους είναι ανεπίτρεπτο και η λύση πρέπει να βρεθεί χτες. Το σχολείο μας, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων, βαδίζει φέτος το 15ο έτος της λειτουργίας του. Με πάρα πολλούς αγώνες και πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να δώσουμε μια ελπίδα και ένα φως στη ζωή αυτών των παιδιών. Υπάρχουν επιτυχίες. Πέρυσι, παραδείγματος χάρη, 4 παιδιά περάσαν στις Πανελλήνιες. Φέτος, άλλα 4. Μεταξύ αυτών και ο Νίκος. 2 από τα παιδιά μας, τα φετινά, δεν έχουν σπουδάσει ακόμα, δεν έχουν φοιτήσει στη σχολή τους. Ο ένας, μάλιστα, έφυγε από το κατάστημα και πήγε σε φυλακή εκ διαμέτρου αντίθετη από τη σχολή που πέρασε. Μέχρι στιγμής ούτε μεταγραφή έχει γίνει σε σχολή κοντά στη φυλακή, ούτε μεταγωγή σε φυλακή κοντά στη σχολή. Ο άλλος μας μαθητής, ο Νίκος, πήγε κοντά στη σχολή, έφυγε από τον Αυλώνα και βρίσκεται κοντά στη σχολή που θα φοιτήσει. Γιατί κατά τη γνώμη μου ο Νίκος θα φοιτήσει στη σχολή αυτή. Κάνει έναν αγώνα, βρισκόμαστε στη διάρκεια αυτού του αγώνα και το αποτέλεσμά του θα είναι ότι ο Νίκος θα φοιτήσει στη σχολή αυτή. Αυτή δημιούργησε την ελπίδα ότι όλα πάνε καλά, παρόλο ότι διασκεδάσαμε μαζί με τον Νίκο τις αρχικές φοβίες ότι δεν θα πάει κοντά στη σχολή και δεν θα του επιτρέπει η φοιτηση,
βρέθηκε στον Κορυδαλό. Και τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με την άρνηση της άδειας να φοιτήσει. Έχετε ακούσει πολλές νομικές διαδικασίες και αν επιτρέπεται και αν δεν επιτρέπεται και ποιος ευθύνεται και ποιος δεν ευθύνεται και ποιος δίνει άδεια. Έχω μια διαφορετική προσέγγιση. Εάν το πρόβλημα είναι νομικό, θα πρέπει να επέμβουμε να αλλάξει η νομική διάσταση ώστε να επιτραπεί. Εάν το πρόβλημα δεν είναι νομικό, θα πρέπει να φύγει να πάει στη σχολή. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η στόχευση δεν πρέπει να είναι απέναντι στους δικαστικούς λειτουργούς. Η στόχευση πρέπει να είναι στη λύση του προβλήματος, όποια και αν είναι αυτή, με ό,τι χρειάζεται για να λύσει, για να λυθεί το θέμα. Χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση, χρειάζεται τροπολογία στη Βουλή, χρειάζεται κάτι διαφορετικό ώστε να μπορέσουν να δοθούν οι σχετικές άδειες. Ό,τι πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει. Τον Νίκο τον χρειαζόμαστε. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που τον έζησε 2 χρόνια στην Β' και στη Γ' Λυκείου, που φίλησε στο σχολείο μας. Δεν είναι ο μαθητής που συνήθως έχουμε στις φυλακές ανηλίκων του Αυρώνα. Είναι ένας διαφορετικός μαθητής. Είναι το παιδί εκείνο που πριν από 6 χρόνια, σε μια νύχτα που σε λίγο πλησιάζει η επέτειος της, δέχτηκε μια σφαίρα που πιθανόν να ήταν δική του και ήταν του φίλου του. Και 15 χρονών παιδί ήταν το δεύτερο θύμα της ημέρας εκείνης. Το πρώτο θύμα, ο Αλέξης, τον χάσαμε. Το δεύτερο θύμα, και το λέω θύμα μέσα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, γιατί από τότε ο Νίκος ταλαιπωρείται αφάνταστα, ένα παιδί που μεγάλωσε σε διαφορετικές συνθήκες και με μια βίαιη κατάσταση της πραγματικότητας, την οποία έζησε από τη μία μέρα στην άλλη. Μεγάλωσε, έγινε τυχερός και μας δείχνει κάτι, μας δείχνει το δρόμο. Εμείς οι δάσκαλοι λέμε ότι τέτοια παιδιά τα χρειαζόμαστε, τα χρειάζεται η κοινωνία, τα χρειάζεται για να μας δώσει κάποια στιγμή ένα δρόμο, να μας δώσουν όλοι αυτοί οι νέοι μας που έχουν ίσως διαφορετικές απόψεις από εμάς ή κάποιους άλλους, τους έχουμε ανάγκη, τους θέλουμε. Τους θέλουμε για να ζήσουμε, τους θέλουμε για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Θα ήθελα να σας διαβάσω μόνο την τελευταία παράγραφο της επιστολής των εκπαιδευτικών που συμφωνήσαμε να βγει προς τα έξω, με την λογική ότι τα λόγια αυτά απευθύνονται σε όλη την κοινωνία από τους ανθρώπους που δούλεψαν με τα παιδιά αυτά και με τον Νίκο, και από την επιστολή αυτή την υπέγραψαν εκτός από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, τους συναδέλφους μου, συνάδελφοι από τα σχολεία που βρίσκονται στις φυλακές της Ελλάδας, συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και ένας μεγάλος αριθμός από την κοινωνία. Καλούμε λοιπόν όλους να ενώσουν τις φωνές τους στην προσπάθεια για την υπεράσπιση του δικαιώματος των φοιτητών αυτών στη μόρφωση. Καλούμε όλους να ενώσουν τις φωνές τους ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, όσο δύσκολα και να είναι αυτές, για να γίνει πράξη η υποστήριξη της πολιτείας, για να λάβει σάρκα και οστά η προστιθέμενη αξία του κατορθώματος των μαθητών αυτών με τη μορφή εκπαιδευτικού μοχλού για να υπάρξει ελπίδα. Τα μέλη του Συλλόγου Διδασκών. Θα μιλήσει τώρα η
Νατάσα Τσουκαλά, εγκληματολόγος. Εγκληματολόγος στο ανεπληρώτερη καθηγήτρια στο Παρίσι. Θα μιλήσω σχετικά με το νομικό πλαίσιο της, της υπόθεσης, πριν όμως θα ήθελα να πω κάτι βιωματικό. Ακούγοντας τον Πέτρο Δαμιανό και τη Λίνα Βεργοπούλου να μιλάνε για, το, για την προσωπικότητα του Νίκου Ρωμανού, σκέφτηκα ότι μπορεί εσείς που ακούτε να υποθέσετε ότι λόγω συναισθηματικού δεσίματος των ανθρώπων αυτών με τον Νίκο Ρωμανό, ενδεχομένως να μην μιλάνε, ενδεχομένως να έχει φυγεί, ας πούμε, η ευθυκρισία τους. Εγώ λοιπόν δεν έχω συναισθηματικό δέσιμο με τον Νίκο Ρωμανό. Εγώ τον γνώρισα ως απεργοπίνας και νομίζω ότι η ευθυκρισία μου δεν έχει φυγεί από κανένα συναισθηματισμό και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι ο νέος άνθρωπος που είδα έχει απόλυτη διάβια πνεύματος, έχει χιούμορ, είναι πάρα πολύ έξυπνος, είναι εύστροφος και επειδή είναι η δουλειά μου να βλέπω νέα παιδιά, τους φοιτητές μου εννοώ, και να τους αξιολογώ, πείτε το, επαγγελματική διαστροφή, θα έλεγα ότι θα ήθελα πάρα πολύ να τον είχα φοιτητή και θα ήθελα πάρα πολύ να είχα φοιτητές στο Παρίσι, σαν τον Νίκο Ρωμανό. Κλείνω τη βιωματική παρένθεση για να επανέλθω στην ουσία κατά μέρος του θέματος. Δεν θα ασχοληθώ με την συνεχεία ένα ή θα έλεγα μετακύληση ευθυνών εκ μέρους της κυβέρνησης. Κανείς δεν ευθύνεται για αυτό που συμβαίνει για την εκπαιδευτική άδεια. Ούτε θα επιμείνω στο στενό νομικό πλαίσιο του αν έχει ή όχι δικαίωμα ένας κρατούμενος να διεκδικεί εκπαιδευτική άδεια. Σε μία λέξη θα έλεγα ότι ναι, τυπικά μιλώντας, υπάρχει δικαίωμα. Δεν υπάρχει υποχρέωση της πολιτείας να αναγνωρίσει το δικαίωμα. Ωραία. Χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκανε μία ανακοίνωση και έκανε και μία πρόταση που φαντάζομαι ότι την θεώρησε ευφιέστατη. Πρότεινε εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Σε αυτό το σημείο θα σταθώ, αυτό το σημείο θα αποδομήσω. Ερώτημα πρώτο. Η πρόταση έγινε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Η ιδέα ή η πρόταση, αν θέλετε, ήταν προφανής. Ρωτώ λοιπόν, γιατί αυτή η καθυστέρηση. Οι απαντήσεις είναι προφανείς, νομίζω, παρόλα αυτά θα τις πω. Πρώτα απ' όλα, έχουμε επίδειξη πυρμής, επίδειξη ισχύως. Ως προς τους πολίτες, το κράτος δεν υποχωρεί ή τουλάχιστον δεν υποχωρεί γρήγορα. Έχουμε επίδειξη πυρμής και ισχύως προς τους ομοειδεάτες, τους αναρχικούς και τους φύλαπρος κείμενους. Έχουμε επίδειξη ισχύως, φυσικά, προς τους απεργούς. Είμαστε στο πεδίο της συμβολικής πολιτικής, στο πεδίο των παιχνιδιών εξουσίας, εις βάρος κάποιων πολιτών. Η καθυστέρηση πέρα από επίδειξη ισχύως σήμαινε και άλλα πράγματα. Περίμενε ο κύριος Αθανασίου να μετρήσει το ρεύμα συμπάθειας, το ρεύμα αλληλεγγύης. Δεν είναι τυχαίο ότι εκδηλώθηκε όταν το ρεύμα αλληλεγγύης άρχισε να ξαπλώνεται παντού στη χώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι εκδηλώθηκε όταν οι απεργοί πείνας έτυχαν υπερκομματικής στήριξης. Δεν είναι τυχαίο ότι εκδηλώθηκε όταν άρχισαν να εκδηλώνουν την αλληλεγγύη τους και τη συμπαράστασή τους χώροι μη πολιτικοί όπως ήταν οι γιατροί από τον Γιάννης Γεννηματάς ή ορισμένοι ηθοποιοί από μία εκπομπή. Περίμενε ο κύριος Υπουργός και να αξιολογήσει τα επιχειρήματα των αλληλέγγυων. Τι ακριβώς επικαλούνται οι απεργοί, τι ακριβώς επικαλούνται οι αλληλέγγυοι και μετά έβγαλε την ανακοίνωση. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Όσο χρόνο περίμενε ο κύριος Υπουργός, εν συνειδήσει διακινδύνευε την υγεία του Νίκου Ρωμανού και των άλλων απεργών. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο έδειξε μέσα από την καθυστέρηση, είναι ότι απαξιώνει την ανθρώπινη ζωή και την υγεία ως αγαθό. Την απαξιώνει διότι θεωρεί υπέρβερα τα όποια πολιτικά παιχνίδια εξουσίας και άλλα φαίνονται σημαντικά στα δικά του μάτια. Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτή την απαξίωση προτείνει μια συνενετική λύση. Εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Αυτό δεν ζητάει να μορφωθεί, δεν ζητάει ο απεργός. Θα
θα μορφωθεί εξ αποστάσεως. Η λύση που προτείνει ο κύριος Υπουργός είναι κατ' επίφαση σύνομη. Στην πραγματικότητα δεν είναι. Είναι αυτό που λέμε νομικότερα τύπη. Πρώτα απ' όλα, η ιδέα της παιδείας την οποία προβάλλει ο κύριος Υπουργός είναι μια συρρυκνωμένη ιδέα παιδείας. Η παιδεία και η μόρφωση δεν είναι το στεγνό περιεχόμενο των όποιων βιβλίων διαβάζει κάποιος. Είναι πολύ ευρύτερη. Συνεπάγεται μια ένταξη αυτού του οποίου θέλει να μορφωθεί σε ένα πλαίσιο ζωής. Δεν είναι νεκρό πράγμα η παιδεία, την απομονώσεις και αν τη δίνεις σε κονσερβοκούτια, πάρε μια κονσέρβα σήμερα, 5 σελίδες και 5 σελίδες αύριο. Αυτό δεν λέγεται παιδεία. Ο κύριος Υπουργός αγνοεί τι σημαίνει πραγματικά παιδεία. Ο κύριος Υπουργός φαίνεται να αγνοεί επίσης τον πραγματικό λόγο ύπαρξης των αδειών στους κρατούμενους, είτε είναι εκπαιδευτικές είτε άλλες. Οι κρατούμενοι δικαιούνται διάφορες κατηγορίες αδειών. Στην πραγματικότητα, όποιος γνωρίζει το σοφρονιστικό σύστημα και βέβαια γνωρίζει ο κύριος Υπουργός, οι άδειες αυτές έναν λόγο ύπαρξης έχουν πέρα από το εκάστοτε περιεχόμενό τους. Να μην αποκοπούν οι κρατούμενοι από την κοινωνία. Να μην γίνουν αγρίμια, να σας το πω αλλιώς. Να μην διαρριχθεί ο δεσμός τους με την κοινωνία, διότι απότερος σκοπός είναι η κοινωνική τους επανένταξη. Εάν χάσουν την κοινωνικοποίηση την οποία θα πρόσφερε σε έναν κρατούμενο η εκπαιδευτική άδεια στον χώρο της εκπαίδευσης, ο κρατούμενος, όσο ισχυρή προσωπικότητα και να έχει, γίνεται αγρίμη. Δεν μπορεί να επανενταχθεί. Ό,τι και να λέμε. Αυτό ο κύριος Υπουργός το γνωρίζει προτείνοντας αυτό που προτείνει. Επομένως, δεδομένου ότι απευθύνεται σε έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει καταδικαστεί σε ισόβια, σας υπενθυμίζω, πρόσχερη κάθεξη, μπορούμε να ευελπιστούμε ότι σε λίγα χρόνια, δεν μιλάω για τις υπόλοιπες υποθέσεις τις οποίες είναι υπόδικος, μιλάμε για αυτή την υπόθεση η οποία έχει καταδικαστεί και για την οποία είναι φυλακή αυτή τη στιγμή, με αυτό το δεδομένο μιλάμε, σε λίγα χρόνια μπορεί να είναι ελεύθερος. Τι άτομο μας ετοιμάζει ο κύριος Υπουργός για να επανέλθει στην κοινωνία ελεύθερο? Ένα άτομο πλήρως αποκομμένο από την κοινωνία? Έστω. Αυτό μας λέει ο κύριος Υπουργός. Επομένως, στην αρχική απαξίωση που υποτείνει την καθυστέρηση της πρότασης της συνεργητικής, έρχεται και προστίθεται η επιθυμία, υπόρρητη βέβαια, της απόλυτης διαγραφής, της εκμυδένισης του ανθρώπου, της απόλυτης αδιαφορίας για την ανθρώπινη ζωή ως τέτοια. Αυτό υποκρύπτει η πρόταση του κύριου Υπουργού. Υπάρχει όμως και κάτι παραπάνω. Στερώντας ουσιαστικά την ουσία των εκπαιδευτικών αδειών, κρατώντας ουσιαστικά τον κρατούμενο εντός της φυλακής, αυτό που κάνει είναι ότι ακόμα και αν ο κρατούμενος δεν κρατείται στις μελλοντικές φυλακές τύπου Γ, μεταφέρει ο Υπουργός την νοοτροπία, τη λογική των φυλακών τύπου Γ, ακόμα και στις φυλακές τύπου Β. Εδώ είναι η ουσία, αν θέλετε, της πρότασης. Αφαιρώ το νόημα, το κάνω κενό νοήματος, την έννοια της άδειας εν γέννη, γιατί σήμερα είναι εκπαιδευτική, αύριο θα είναι μια άλλη άδεια. Κατά αυτή την έννοια, η συνενετική κατ' επίφαση πρόταση του κύριου Υπουργού είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, διότι προσπαθεί να επεκτείνει το εξαιρετικό καθεστώς φυλακών τύπου Γ, ακόμα και στις συνήθεις φυλακές τύπου Β. Το ερώτημα που τίθεται πίσω από όλα αυτά είναι ότι εάν αυτά ισχύουν, και εγώ πιστεύω ότι ισχύουν, έχουμε μία απαξία από τη μεριά της κυβέρνησης. Τι εννοώ? Οποιοςδήποτε έχει σπουδάσει νομικά γνωρίζει ότι το δικαίωμα του να τιμωρείς ως πολιτεία βασίζεται στην ηθική ανωτερότητα των αξιών που πρεσβεύεις. Στο όνομα αυτής της ηθικής ανωτερότητας θεωρείται ότι δικαιούσε να τιμωρήσεις κάποιον ο οποίος παραβαίνει τους κανόνες σου. Εάν δεν υπάρχει αυτή η ηθική ανωτερότητα και προκειμένου δεν υπάρχει όταν εκμυδενίζεται η ανθρώπινη ζωή ως αξία, το ηθικό δικαίωμα στο οποίο βασίζεται η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση για να τιμωρήσει έχει καταραποθεί. Αυτό λέει άθελά του ο κύριος Υπουργός και από αυτή την άποψη θα έλεγα ότι οι απεργοί πείνας έχουν νικήσει.
αυτό που ήθελαν ως αναρχικοί μέσα από τον αγώνα τους και έξω και εντός της φυλακής, το έχουν πετύχει αυτή τη στιγμή, γιατί έδειξαν την απόλυτη γύμνια και την απόλυτη ηθική απαξίωση αυτών οι οποίοι έχουν παρόλα αυτά την εξουσία να τους τιμωρούν. Και σε αυτό θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Ότι ο αγώνας που ξεκινούν οι αναρχικοί κρατούμενοι απεργοί πείνας είναι ένας αγώνας για τα δικαιώματα των κρατούμενων εν γέννη. Αυτοί σηκώνουν τον αγώνα, αλλά τα δικαιώματα τα οποία προασπίζουν μέσα από τα ίδια τους τα σώματα αφορούν όλους τους κρατούμενους. Σας ευχαριστώ. Ψηφίσματα, αλλά να πω ότι θα παρακαλούσα μόνο για ό,τι είναι σημερινό. Τα υπόλοιπα τα έχουμε διαβάσει, τα ξέρουμε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση βλέπω ότι η εκπαιδευτική όλων των βαθμίδων υπογράφουν κείμενο στήριξης τον Νίκου Ρωμανού, Κοστάρη κτλ. Είναι μέχρι στιγμής υπογράφουν 400 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων. Πανεπιστημιακοί, καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δάσκαλοι ανάμεσά τους διάφορα ονόματα. Και επίσης βλέπω άλλο ένα, το οποίο είναι η δήλωση εκπαιδευτικών λειτουργών βουλευτών, ενετών της τοπικής αυτοδιοίκησης και μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από το χώρο παιδείας. Ο Νίκος Ρωμανός πρέπει να ζήσει και να σπουδάσει. Και τώρα θα αρχίσουν να μιλούν οι γονείς των κρατούμενων απεργών πείνας, με πρώτο το Γιώργο Ρωμανό και μετά θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Επαναλαμβάνω ότι θα γίνουν ερωτήσεις από τα μέσα μετά τις ομιλίες των γονέων και μετά τοποθετούνται οι συλλογικότητες. Αν, όπως λένε, η υφή της εξουσίας είναι η υφή του συλλογισμού της, εύκολα καταλαβαίνει κανείς γιατί βρισκόμαστε εδώ. Σε μια χώρα όπου η γραφειοκρατία είναι βουλιαγμένη μέσα στην ιδιοτέλειά της και η διοίκηση ασκείται με αποστολή μηνυμάτων, όλο σημασία, ο Υπουργός κ. Αθανασίου και η κυβέρνηση κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν και θα είναι η μόνη υπέτη για αυτό που θα συμβεί από εδώ και πέρα. Στην περίπτωση του γιού μου, το δικαίωμα να σπουδάσει καταπατείται βάναυσα από αυτό το παιχνίδι και αυτό σημαίνει πως οι ελάχιστες εγγυήσεις για μια στοιχειώδη δημοκρατική λειτουργία της εξουσίας μέσα στα πλαίσια της ίδιας αστικής νομιμότητας έχουν παραβιαστεί. Η επίτηση μιας οριακής τυπικής νομιμότητας γίνεται φυσικά για να αποκλειγούν οι προθέσεις που έχουν σχέση με τον έλεγχο του κοινωνικού σώματος. Αυτή η νομότυπη βία εκπροσωπεί και είναι η επιτομή της ηθικής των επιβιωσάτων της μεταπολίτευσης. Και πιστεύω πως ο ελληνικός λαός θα πρέπει με κάθε τρόπο να τη σταματήσει. Η ζωή του παιδιού μου είναι σε μεγάλο κίνδυνο και ο υπουργός σου μέσα από τον υποκριτικό και γεμάτο ύφος νυφαλιότερα τρόπο ασχολείται εδώ και 2 χρόνια με τα βραχιολάκια. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να καταλάβει τις συνέπειες των πράξεών του και τις βαριές ευθύνες για αυτό που επαναλαμβάνω θα συμβεί. Προσωπικά δεν πρόκειται να βγάλω σε κοινή ευθεία τα συναισθήματά μου και δεν παρακαλώ για τίποτα. Πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι ο γιος μου δεν στηρίχθηκε στις εντολές κανενός συστήματος και ακολούθησε και ακολουθεί μια προσωπική ηθική στάση η οποία δεν διστάζει να βάλει σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή του προκειμένου να υποστηρίξει αυτές τις επιλογές του, αυτή την επιλογή. Αυτός και η σύντροφή του έκαναν τα βάθη ενός του εαυτού τους ένα λόγο ζωής που πιστεύω ότι τα δικαιώνει και ελπίζω να κερδίσουμε και όλοι εμείς οι υπόλοιποι κάτι από αυτό. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια θα μιλήσει ο πατέρας του Μιχαηλίδη. Χρόνια πριν, ο γιος μου, Γιάννης Μιχαηλίδης, προσπαθούσε να με πείσει ότι κάθε μορφής εξουσία λειτουργεί τιμωρητικά και εκδικητικά σε εκείνον και τους ομοειδεάδες του.
τότε μου φαινόταν αδιανόητο η εξουσία να εξαντλεί τη δυναμική της πάνω τους. Δυστυχώς, οι εξελίξεις με διέψευσαν. Η εκτελεστική εξουσία τους βασανίζει βάναυσα και τα ΜΜΕ τους διαπομπεύουν συνενώντας έμεσα στους βασανισμούς. Οι νομοθέτες ψηφίζουν ιερικές φυλακές με σκοπό να τους εξαφανίσουν από προσώπου γης. Οι δικαστικοί, ενώ τους φορτώνουν εντάλματα, κατηγορίες και ποινές, παράλληλα τους στερούν το βασικό δικαίωμα στην εκπαίδευση σε ΙΕΚ μέσα στη φυλακή με προσχήματα πειθαρχικών ποινών του παρελθόντος. Κάνω έκκληση, σαν πατέρας, πριν είναι πολύ αργά, στους κυβερνήτες που επηρεάζουν και κατευθύνουν τις αποφάσεις των επιμέρους εξουσιών να κάνουν το ελάχιστο που πρέπει, να αφήσουν τον Νίκο Ρωμανό, τον Γιάννη Μιχαηλίδη και τους υπόλοιπους πολιτικούς κρατούμενους να ασκούν το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση. Θέλει κάποιος άλλος γονέας να μιλήσει? Γιάννης, να μιλήσει? Ωραία. Έρχεται ο πατέρας του Δημήτρη Ανδρέα Μπουρζούκου να πει δύο λόγια. Και, ξανααναφερθεί μέχρι να γίνει πραγματικότητα. Δεν υπάρχει δημοκρατία πουθενά σε όλη την Ιφέλιο. Αυτό το υπογραμμίζω. Πουθενά. Από την άλλη πλευρά, θέλω να ξεδιαγγείλω και μια άλλη έτσι που την λένε περιπεκτικά η δεξή, ότι αυτά που πιστεύω ότι είναι η αναρχική είναι ουτοπία. Θέλω πάλι να υπογραμμίσω για πολλωστή φορά ότι ένας λαός που δεν έχει μπροστά του σαν οδηγό την ουτοπία, δεν πάει πουθενά, διαλύεται. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα να ζητήσω από τα μέσα, αν έχουν ερωτήσεις να κάνουν στους ομιλητές, να λένε το όνομά τους, το μέσο που εκπροσωπούν και σε ποιον απευθύνονται. Δύο λεπτά να συμπληρώσει κάτι ο Πέτρος Ζωμιάνο. Ήθελα να παρατηρήσω, δεν έχει βέβαια σχέση με το θέμα του κινδύνου της ζωής του Νίκου Ρωμανού, αλλά αυτό που είπε ο κ. Μιχαηλίδης θα ήθελα να το τονίσω λίγο. Ουσιαστικά μας είπε ότι η εκπαιδευτική, το έμαθα πριν από λίγο και θα πρέπει να το συζητήσουμε και μετά από τη συνέντευξη. Οι εκπαιδευτικοί στον Περιδαλό επέλεξαν τους μαθητές τους για να ξεκινήσουν το ΙΕΚ και κάποιοι άλλοι που δεν είναι εκπαιδευτικοί αποφάσισαν άλλους να τους επιτρέψουν και άλλους να τους επιτρέψουν με το πρόσημο του πειθαρχικού. Εκείνο που θέλω να τονίσω και θέλω να ακουστεί είναι ότι μη δικαίωμα στη μόρφωση λόγω πειθαρχικού από εκπαιδευτικής πλευράς είναι αδιανόητο. Το δικαίωμα στη μόρφωση δεν μπορεί να απαγορευτεί για οτιδήποτε και να έχει συμβεί. Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται και λειτουργούν στις φυλακές να αποφασίζουν για τους μαθητές τους. Τα μέσα. Ωραία, εσείς. Α, σηκώσατε παρακαλώ. Πώς θα γίνει όμως τώρα, πώς θα ακουστείτε? Αν υπάρχει εκπαίδευση από το ΣΥΡΙΑ, σχετικά με την
προσωπικό στα αιτήματα των παιδιών. Πρακτικά, κάτι τους φέρνει την ευθύνη, μια και με αυτές τις αναφέρουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για τη ζωή τους. Έτσι, πρακτικά το δημούφω πάρα πολύ το φανταστώ, γιατί εγώ δεν ξέρω την κατασυγγεία τους, θα ακούω αυτό που λέτε. Ποιος θεωρεί ότι πρέπει να πάρει την ευθύνη για ό,τι συμβεί. Πρακτικά πράγματα. Γιατί να αρνούνται κάποιος να το δικαίωμα στη μόνο του δημόσιου παιδιού, ενώ βρίσκεται σε αλλεργία πείνα. Πρακτικά του λέω ότι καμιά τη δεν ενδιαφέρει, αλλά τη ζωή του είναι του άνθρωπου σε κίνδυνο. Πώς θα πάρει την ευθύνη για μια τέτοια απόφαση και τη στιγμή που θα έρθει. Εσύ τι έχει βάλει. Όχι, δεν έχω να πω. Θα πάρει την κατάσταση που είναι τώρα το μέλλον για να πάρει μια απόφαση. Νομίζω ότι υπάρχει κυβέρνηση στον τόπο η οποία μπορεί να καταλάβει, φαντάζομαι, τι συμβαίνει εκτός και αν θέλει να κάνει άλλα πράγματα. Για τα οποία φυσικά θα έχει την ευθύνη. Να ενημερώσω για το τι ακριβώς τρέχει αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία όπου έρχονται απεργοί πείνας. Πρώτον, είναι σαφές ότι την ευθύνη την αναλαμβάνει αυτός ο οποίος δεν ικανοποιεί ένα τόσο απλό αίτημα. Είναι σαφέστατο αυτό. Δεύτερον, είναι επίσης σαφέστατο ότι οι αρχές του κράτους προσπαθούν να μετακυλήσουν την ευθύνη στους ώμους των γιατρών, ζητώντας από τους γιατρούς να διαπράξουν το αδίκημα της βίαιης σύντησης. Χθες βγήκε μια απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΝΑΠ, η οποία πάρα πολύ απλά λέει ότι δεν πρόκειται να φερθούμε αντιδεοντολογικά, δεν πρόκειται να ασκήσουμε βία στους ασθενείς μας. Απόφαση σύμβατη. Απόφαση απολύτως συμβατή με την παγκόσμια ιατρική δεοντολογία πάνω στο θέμα. Ο απεργός πείνας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζητάει να έχει μια ζωή αξιοβίωτη και εμείς δεν θα γίνουμε όργανα του κράτους στο να κάνουμε τη ζωή του χειρότερη ή στο να χρησιμεύσουμε σαν καταστατικός μηχανισμός. Αυτό είναι σαφέστατο. Η όποια απόπειρα μετακυλήσεως ευθύνης θα βρει απέναντί τους όχι μόνο όλο το ιατρικό σώμα, αλλά και ολόκληρο το κίνημα. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο και είναι βασικά, εκτός από το να προσθέσω τη φωνή μου στην έκκληση για τη ζωή και την αξιοβίωτη ζωή, όπως είπα πριν, του Νίκου Ρωμανού και των υπολείπων συντρόφων του, ο λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι να καταγγείλω την πρωτοφανή αστυνομοκρατία στα νοσοκομεία που μεταφέρονται απεργοί πείνας. Και αυτοί οι άντρες με τις κουκούλες, με την πλήρη εξάρτηση, λες και συνοδεύουν κανένα στρατό, έχουν μία στόχευση που είναι οι άλλοι. Δεν στοχεύουν στο να προφυλάξουν τον κόσμο, το νοσοκομείο, το κρατούμενο να μην αποδράσει, τι να γίνει. Στοχεύουν στο να δείξουν ότι εμείς είμαστε εδώ πάρα πολύ ισχυροί, θα τσακίσουμε οποιονδήποτε φέρει αντίρρηση, θα τσακίσουμε οποιονδήποτε νεολαίο τολμήσει να διαφοροποιηθεί, θα τον χαρακτηρίσουμε ως άνθρωπο με αποκλίνουσα συμπεριφορά και θα του φερθούμε ανάλογα. Αυτή η λογική είναι που δεν πρέπει να περάσει και το Σωματείο του Γερμανικά και η ΕΙΝΑΠ χθες αρνούμαστε το να έρχονται στα νοσοκομεία μέσα σιδερόφραχτοι να παραβιάζουν κάθε μορφή άσυλο, κάθε μορφή στοιχειώδους ιερότητας στη ζωή
Και ναι, υπ' αυτά στα συνθήκα και με αυτούς τους όρους δεν έχουμε δημοκρατία. Αμέσως όσες να μην καπνίζετε, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι με ζητήματα που δεν αντέχουν τον καπνό. Ευχαριστώ. Ηλίνα Βεργοπούλου τώρα. Πάνω σε αυτό το θέμα της υποχρεωτικής σύντησης και της μετακύλησης ευθυνών από την πολιτεία στην ιατρική κοινότητα, όπως είπα λίγο γρήγορα και πριν, η διακήρυξη του Τόκιο που έγινε το 1975, όλα αυτά υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να τα ανατρέξουν και να τα βρούνε. Χαρακτήρισε την υποχρεωτική σύντηση ως βασανιστήριο, διότι είναι ένας ευτελισμός και μια βαριά προσβολή της βία, προσβολή της προσωπικότητας του ανθρώπου. Αλλά δεν έμεινε μόνο εκεί, συνέχισε. Και θεωρεί ότι όποιος γιατρός συμμετέχει ο ίδιος ή απλά παρίστανται και είναι θεατής στην διαδικασία της υποχρεωτικής σύντησης ή ακόμα, χωρίς να είναι θεατής και να παρίστανται, παρέχει επιστημονική γνώση που διευκολύνει το βασανιστήριο της υποχρεωτικής σύντησης, είναι καταδικαστέως από όλη την ιατρική κοινότητα. Υπάρχει ερώτηση άλλος από τα μέσα. Όχι, ναι. Γεια σας. Ναι, ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ. Όνομα και έντυπο και μέσο. Χρήστος Κιμητής, είμαι μέσω μαζικής ενημέρωσης του λαού. Δεν θα τα κόψω κάτι σε εσάς. Οπότε θέλω να ρωτήσω κάτι. Εγώ έχω τη λογική και το λόγο. Θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να μου πείτε πού στηρίχθηκε ο εισαγγελέας, αυτός που είπε το όχι, στα πειθαρχικά παραπτώματα που είπε ο κύριος. Και τι έχει να απαντήσει η κυρία Τσουκαλά πάνω σε αυτά τα ευθύματα που είπαν όχι. Στα ευθύματα που στηρίχθηκαν να πούν όχι. Δεν είναι ακόμα όχι. Είναι το Συμβούλιο των Επιτών Γιατρών. Για το ΙΕΚ λέτε. Γιατί λέτε τα ακριβώς. Όχι. Ακούγεται. Λοιπόν, δεν ξέρω που στηρίχθηκε. Προφανώς δεν στηρίχθηκε πουθενά. Τι στηρίχθηκε, αν θέλετε, στην απόφαση, θεώρησε ότι η απόφαση που έκανε το Συμβούλιο της Φυλακής, αυτό είναι και το σωστό. Δηλαδή, στην ουσία πετάει το μπαλάκι στο Συμβούλιο των Εφετών. Εδώ πετάει και ο ένας το μπαλάκι στον άλλο. Δεν παίρνει κανείς την ευθύνη να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Αυτό είναι το θέμα. Ωραία. Μιλήσατε να απαντήσω την κύριε. Ναι, ναι. Για τον υπουργό Καζίλης. Η κυρία Τσουκαλά σχολίασε την τελευταία, την πλέον πρόσφατη ανακοίνωση του κύριου Υπουργού. Η κυρία Τσουκαλά θεωρεί ότι τιμά τις σπουδές που έκανε στη Νομική Σχολή Αθηνών. Σχολή που λειτουργεί στα πλαίσια της αστικής δημοκρατίας. Η κυρία Τσουκαλά προασπίζεται αυτή τη στιγμή την αστική δημοκρατία. Τα ευφυΐματα που λέτε, λυπάμαι, δεν είναι δικά μου. Εγώ βλέπω τα ρήγματα ή μάλλον την καταδάρθρωση της αστικής δημοκρατίας, όταν ακριβώς επικαλείται τον νόμο και την τάξη και στην ουσία, θα έλεγα, κατά τρόπο εντελώς στρεβλό και διαστραμμένο, προωθεί την αναρχία, όχι τον αναρχισμό, την αναρχία και την αταξία. Νομίζω ότι σας απάντησα. Παρακαλώ. Δεν σας βλέπω και δεν σας ακούω. Πείτε μου. Από... Από το ποντίκι. Πείτε μου. Διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλλεται ο ισχυρισμός και απευθύνομαι και στους τέσσερις γονείς ότι το αίτημα
για την εκπαιδευτική άδεια είναι πρόφαση. Εσείς το επενδύνετε αυτό. Όχι. Γι' αυτό και δεν το ρώτημα, επειδή δεν έχει ακουστεί η άποψη η δικιά σας. Λοιπόν, θα ήθελα μία απάντηση. Τι εννοείται, για λεπτά. Κυκλοφορεί στα μέσα. Έχει θέσει μία ερώτηση. Είναι κάτι που κυκλοφορεί. Είναι σωστό να ακουστεί. Εξάλλου δεν μπαίνει και φραγμός όταν πει ο καθένας. Δεν εξελίσσουμε αυτή την άποψη. Αλλά επειδή δεν έχετε εσείς μέσω των μέσων το δικαίωμα να απαντήσετε, γι' αυτό έχω την ερώτηση. Αν θέλετε να απαντάτε, αν θέλετε να πω, θα σας ευχαριστώ. Μπράβο, ρε παιδί. Λοιπόν, να σας πω. Το ζήτημα δεν είναι εδώ τι, ποια ψυχολογική ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλη εξήγηση μπορεί να δώσει, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Πετρουλάκης, ο Ανδρέας Πετρουλάκης ή κάποιος άλλος τύπος που τον έχει πάρει το ποτάμι. Λοιπόν, ακούστε με. Εδώ πρόκειται για δικαιώματα. Εδώ είναι ένα δικαίωμα και κάποιος διεκδικεί ένα δικαίωμα. Λοιπόν, η στάση του έχει βάλει μπροστά το σώμα του, έτσι, έχει βάλει μπροστά το σώμα του, κινδυνεύει πιθανότατα να πεθάνει για αυτό, για αυτό το πράγμα που πιστεύει. Λοιπόν, θα πρέπει να πάρει μια απάντηση από αυτούς που πρέπει να την πάρει, της ίδιας ποιότητας τουλάχιστον με αυτό που ζητάει αυτός, με αυτό που θέλει αυτός. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ δεν μπορούμε να βάζουμε ψευτοδιλημματάκια, δεν μπορούμε να κάνουμε ψευτοπολιτικές με τα κορμιά των αλωνών. Όσοι θέλουν να καθαριστούν, ας πάνε στο ποτάμι να τους καθαρίσει. Η εκπαιδευτική άδεια, όπως όλες οι άδειες που δίνουν στους κρατούμενους, περιέχουν ένα κίνδυνο εξορισμού. Όταν ο νομοθέτης της θέσπισε, αποδέχτηκε το κίνδυνο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι άσχημο να πούμε. Απάντησε για την ερώτηση. Ναι, ευχαριστώ. Δυνατά να ακούγεσαι. Μιλάει η μητέρα του Γιάννη Μιχαηλίδη. Ελάτε κάτω. Εδώ έχουμε το εξής οξύμορο μπορεί να πει. Δεν έχουν δοθεί άδειες σε πολιτικούς κρατούμενους οι οποίοι έκαναν αίτηση να φοιτήσουν στα ΙΕΦ που δημιουργήθηκαν από το συνέδριο. Τα οποία είναι μέσα στο κρατούμενο. Εκεί δηλαδή ποιο είναι το ότι τι έβαλε ως εκπρόσωπα, δηλαδή πώς απορρίφθηκαν οι εμείς. Γνωρίζετε ότι έχουν επιθαρχικό. Έχουν επιθετικό, έχουν επιθετική ποινή. Λοιπόν, η οποία έχει επιθετική ποινή, νομίζω ότι επιβλήθηκε από το Ιανουάριο. Ίσως και άλλη πρασχολένη, αλλά οι συγκεκριμένες πολιτικοί κρατούμενοι, νομίζω έτσι έχει αυτό. Και να μην τα μπήσουμε. Και απορρίγια, έχουμε το έγκλημα. Σε αυτό να πέφτει ο κ. Καμιανός, ο οποίος είναι και ο πιο αναλόγιος ως εκπαιδευτικό, κατά πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το θέμα της εκπαίδευσης, του μαθησμού και του πολιτικού λόγου. Εγώ που έχω μεγαλώσει δύο παιδιά, άκουγα από τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδα να μου λένε ότι ποτέ δεν χρησιμοποιούμε το σχολείο, το δημόσιο, το οπουδήποτε μπορεί να μετέχει. Δηλαδή, ακόμα και σε κάποια από αυτά που λέμε φροντιστήρια, χορούς, οποία ποτέ δεν χρησιμοποιείται, δεν χρησιμοποιούμε την εκπαίδευση για τον πολιτικό. Είναι η αναζήτηση της ελευθερίας του και η ροπή προς την ελευθερία. Αυτό δεν μπορεί να σταματήσει το κράτος
να χορηγήσει τον και να παρέχει το νόμιμο δικαίωμα του οποιοδήποτε κρατούμενου. Το τι θα κάνει ο κάθε κρατούμενος και αν θα αναζητήσει τη φυσική του ελευθερία, που είναι αναφέρετο δικαίωμα όλων των ανθρώπων, είναι δεύτερη πράξη σε αυτό το έργο και γι' αυτό πάλι υπεύθυνο είναι το ίδιο το κράτος και η πολιτεία, όχι ο κρατούμενος. Κούκος λέγομαι Ηλίας, είναι από το site The Talk και η κυρία Βαρκοπούλου τοποθετήθηκε πριν, αν θέλει να μας συμπληρώσει, για την κατάσταση της υγείας, κυρίως του κυρίου Βουδίου. Σας είπα στην τελευταία παράγραφο, σας είπα ότι ενδιαφέρον για... περαιτέρω κανιβαλισμός από αυτή την αίθουσα δεν θα γίνει. Μπράβο. Σας εξήγησα. Μπράβο. Είναι πέραν της 20ης μέρας, πλησιάζει και ο κύριος Μιχαηλίδης σε αυτό το όριο και έχει χάσει πάνω από το 10% του σωματικού του βάρους. Σύμφωνα με αυτά που είπα, άμα θέλετε σας τα δίνω και γραπτός, καταλαβαίνετε τις συνέπειες. Υπάρχει άλλο μέσο? Όχι. Περνάμε στις συλλογικότητες και θα μιλήσουν από την αντιεξουσιαστική κίνηση Αθήνας. Θα πω κάτι εγώ για όσους δεν έχουν, για όσους δεν έχουν καταλάβει. Δεν παίζεται το αυτονόητο, γιατί πολλές φορές συζητάμε εδώ για, με βάση με αφορμή αυτή την υπόθεση, μιλάμε για το αυτονόητο, για ανακτοτευτική άλλα κλπ. Φυσικά, είναι ένα μοντελικό αίτημα. Έχω ζητήσει να λέει ο καθένας το όνομά του ή τη συλλογικότητα ή το μέσο. Εάν είστε συλλογικότητα, δεν σας έχω δώσει το λόγο. Από αφορμή λοιπόν αυτή την υπόθεση, διευρύνεται η θυμολογία και η πραγματικότητα ότι πρόκειται για ένα αίτημα για μια κοινοτυπία ή με άλλα λόγια για ένα αυτονόητο αίτημα. Γιατί είναι μια θέσπιση καθολική που ισχύει για όλους. Για τον Ρωμανό όμως δεν ισχύει. Και γιατί δεν ισχύει για τον Ρωμανό? Γιατί ο Ρωμανός, και αυτό πρέπει να είναι γνωστό σε όλους σας, είναι ενταγμένο σε ένα κίνημα όπου εδώ και 35 χρόνια είναι σε κατάσταση εξαίρεσης. Αυτό ακριβώς, και είναι ο αντιεξουσιαστικός αναρχικός χώρος, αυτό ακριβώς αργείται ο Ρωμανός. Η συνέπεια είναι ότι θέλει να εφαρμοστεί το αίτημά του. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Ρωμανός και τα άλλα τα παιδιά, όπως κάνουν και οι αναρχικοί εδώ και 35 χρόνια, παλεύουν ενάντια στην κατάσταση εξαίρεσης που είναι το βασικό background ενός αναδυόμενου ολοκληρωτισμού. Συνέπεια λοιπόν αυτού του γεγονότος, της άρσης της κατάστασης εξαίρεσης, είναι η εφαρμογή του νόμου στην προκειμένη περίπτωση. Αυτά ήθελα να πω μόνο και είναι κάτι πιο ουσιαστικό από την παράμετρο της εφαρμογής του νόμου, είναι κάτι πιο βαθύ και είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Και σας καλούμε στην πορεία στις 6 ώρα το απόγευμα στο Μοναστηράκι. Είναι πολλά. Εγώ βλέπω μόνο φώτα, δεν μπορώ να ξεχωρίσω φυσιογνωμίες ούτε... Οπότε το λόγο τον έχει ζητήσει η πρωτοβουλία για τα δικαιώματα των κρατουμένων. Αρχίζουμε τώρα συλλογικότητες. Και ετοιμάζονται οι υπόλοιποι. Λοιπόν, εγώ πολύ σύντομα ήθελα να πω ότι η πρωτοβουλία για τα δικαιώματα των κρατουμένων στηρίζει το δίκαιο αγώνα των απεργών πείνας. Τον αγώνα που κάνουν, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, για όλους τους κρατούμενους, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν, όπως και ο νόμος ορίζει, το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία, διότι ο νόμος προβλέπει πολύ συγκεκριμένα ότι το μοναδικό δικαίωμα το οποίο δεν έχουν οι κρατούμενοι είναι αυτό στην ελευθερία. Όλα τα υπόλοιπα είναι υποχρέωση της πολιτείας να τους τα παρέχουν. Τώρα, να πούμε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και η κυβέρνηση έχουν την απόλυτη ευθύνη για την υγεία και την σωματική ακεραιότητα όλων των απεργών πείνας. Νομίζω ότι τελείως εκδικητικά ο εισαγγελέας της φυλακής και το Συμβούλιο δεν δίνουν άδεια στο συγκεκριμένο κρατούμενο, αλλά και όπως πολύ σωστά υπόθηκε και για το ΙΕΚ της φυλακής, τους αρνήθηκαν ακόμα και αυτό το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στη φύτηση εκεί. Νομίζω ότι είναι τα προεόρτια των φυλακών τύπου Γ,
τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί, ακόμα δεν έχουν λειτουργήσει, αλλά χτες είδαμε τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος που φτιάχνει την υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης της ελληνικής αστυνομίας για τις φυλακές τύπου Γάμα. Εκεί πέρα και με βάση τον νόμο δεν θα έχουν δικαιώματα οι κρατούμενοι ούτε για εκπαιδευτικές άδειες, αλλά ούτε και για τακτικές. Και νομίζω ότι ο αγώνας που γίνεται αυτή τη στιγμή κοιτάει και προς τα εκεί, γιατί έχουμε πολλούς αγώνες μπροστά μας. Αυτό. Ευχαριστώ. Μπράβο. Ζωρίτες στο αρκετό του βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος θέλει να μιλάει, παρακαλώ να έρχεται στο κέντρο για να ακούγεται. Άρα να ετοιμάζεστε. Πήραμε χθες από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην αρμόδια επιτροπή για θέματα δικαιοσύνης της Βουλής αλλά και ενώπιον του Υπουργού Δικαιοσύνης όπου πραγματοποιήσαμε διάδρομο. Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει διλήμματα σε ζητήματα τα οποία άπτονται του πυρήνα του κράτους δικαίου και της αξιοπιστίας του πολιτεύματος ως δημοκρατίας. Και υπ' αυτήν την έννοια είναι ανεπίτρεπτο να περνάει έστω και ένα λεπτό κατά το οποίο δοκιμάζεται και διακυβεύεται μια ανθρώπινη ζωή, η ζωή ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος με αξιοπρέπεια και ακεραιότητα διεκδικεί αυτό που ο νόμος του αναγνωρίζει, το δικαίωμα να σπουδάσει. Αυτό το οποίο η πολιτεία του αναγνώρισε και για το οποίο τον επιβράβευσε διεκδικώντας η ίδια η πολιτεία εύσημα. Έγινε τελετή βράβευσης στον Νίκο Ρωμανό. Ο ίδιος είχε την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα να πει «Δεν παραλαμβάνω το βραβείο για αυτή την εκπαιδευτική επιτυχία». Αυτό δεν δίνει το δικαίωμα όμως ούτε στο κράτος, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στα κρατικά όργανα να του αρνούνται την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο, στο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο πέτυχε. Θα ήθελα να πω και κάτι παραπάνω όμως. Εδώ δοκιμάζονται τα άκρα όρια της αξιοπρέπειας και του αυτοσεβασμού των λειτουργών και των συλλειτουργών του πολιτεύματος. Το να τίθεται σε διακύβευση το ύψιστο αγαθό, η ανθρώπινη ζωή, στο βωμό της αυτοεπιβεβαίωσης ενός κρατικού τσαμπουκά είναι η πλήρης διάψευση και η απόλυτη αποτυχία όλων των θεσμικών διακηρύξεων. Το να αγωνιά η οικογένεια του Νίκου του Ρωμανού για την επιβίωσή του και μιλώ για τον Νίκο γιατί είναι στο πιο κρίσιμο σημείο από άποψη διάρκειας της απεργίας πείνας. Προφανώς την ίδια θέση σιγά σιγά εισέρχονται και οι άλλοι άνθρωποι που από αλληλεγγύη και συμπαράσταση έχουν και αυτοί μπει στη διαδικασία της απεργίας πείνας. Το να τίθεται λοιπόν σε τέτοια δοκιμασία η ανθρώπινη ύπαρξη, οι οικογενειακοί δεσμοί για να επιβεβαιωθεί η κυριαρχία μιας κυβέρνησης ή ενός κράτους πάνω σε έναν άνθρωπο του οποίου έχει την ευθύνη γιατί είναι κρατούμενος, τελικά αποτελεί καταράκωση της ίδιας της κρατικής λειτουργίας. Εμείς από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, το λέω και ως υπεύθυνη για την κοινοβουλευτική ομάδα σε θέματα δικαιοσύνης, διαφάνειας και δικαιωμάτων, το λέω και για λογαριασμό των αρμοδίων επιτροπών και τμήματων του κόμματος, απαιτούμε να δοθεί άμεσα λύση στο θέμα, να δοθεί άμεσα άδεια στον άνθρωπο αυτό και να πάψει αυτός ο κυβερνητικός τσαμπουκάς που μόνο να δυναμητήσει με τρόπο αποσταθεροποιητικό τις εξελίξεις μπορεί. Σας ευχαριστώ. Ο Πέτρος Κωνσταντίνου από την Ανταρσία και μου δίνετε σημειώματα ποιες άλλες συλλογικότητες θέλετε να μιλήσετε. Ο κ. Κωνσταντίνου ζητά να μην έχει την ΕΡΙΤ την ώρα που είσαι.
προστάτευσαν αρχικούς κρατούμενους, ότι εδώ δεν μπορεί να είναι ένα κανάλι απεργοσπαστικό που συμμετείχε στη συστηματική στέγηση της ελευθερίας. Το πρωί άκουσα τον Υπουργό Αθανασίου να προτείνει τηλεδιάσκεψη και να λύσει το ζήτημα. Είναι μια αθλειότητα και είναι μια πρόκληση αυτό το οποίο κάνουν, το να αμφισβητούν το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Βέβαια το αμφισβητούν αυτή τη στιγμή σχολικών για όλους. Διαγράφουν φοιτητές μαζικά και γι' αυτό γίνανε καταλήψεις. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Σιγά θα δίνανε το δικαίωμα σε ένα κρατούμενο που τον έχουν στο γαστρό τους. Γιατί τον έχουν? Ο Νίκος Ραμανός ήταν φίλος του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Στο πρόσωπο του ίδιου και πολλών άλλων παιδιών της συνωμοσίας πυρήνων της φωτιάς που είναι στις φυλακές, εκδικούνται το κίνημα του Δεκέμβρη, την εξέγερση του 2008. Αυτό κάνουνε. Θέλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι εμείς είμαστε υπέρ της ικανοποίησης αυτού του αιτήματος το οποίο έχουν αυτή τη στιγμή. Είμαστε υπέρ της απελευθέρωσης όμως και όλων αυτών των κρατούμενων. Τους θεωρούμε ότι είναι η εκδικητική πολιτική του ίδιου του κράτους. Και όσον αφορά τις κατηγορίες για τις ληστείες, θέλω να θυμίσω αυτό το οποίο έλεγε ο Μπέρτον Μπρέχτ. Τι είναι μεγαλύτερο έγκλημα? Να ληστεύσεις μια τράπεζα ή να έχεις μια τράπεζα? Στη χώρα που οι τραπεζίτες ληστεύουν τους εργαζόμενους, στη χώρα που οι υπουργοί είναι κλέφτες, είναι προϊκανοί, είναι δράσος αυτή τη στιγμή να φυλακίζουν παιδιά σαν τον Νίνο Ρωμανού. Η Αλέκα Ζορμπαλά είναι δικηγόρος από εκ μέρους Πρωτοβουλίας Αντίστασης και Αλληλεγγύης. Μας τελείωσε. Για το θέμα του μικροφόνου της ΝΕΕ, δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε αυτή την κατάσταση. Είναι εργαζόμενοι, αλλά παρόλα αυτά είναι εργαζόμενοι οι οποίοι τελικά προσκύνησαν. Φίλες και φίλοι, δήλωσε ο Υπουργός Αθανασίου ότι είναι αναρμόδιος να επιληφθεί του θέματος του Νίκου Ρωμανού. Θα ήθελα να πω και ως δικηγόρος ότι είναι ο αποκλειστικά και ο καθήλυν αρμόδιος για το θέμα του Νίκου Ρωμανού και των άλλων απεργών, όπως και του Ηρακλή Κοστάρη, που είχαν θέσει μία σειρά από ζητήματα, μεταξύ των οποίων και οι εκπαιδευτικές άδειες. Αντιμετωπίζεται όμως ο Νίκος Ρωμανός με έναν ειδικό, εξαιρετικό τρόπο, όπως και οι υπόλοιποι. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι και αυτός ένας πολιτικός αγωνιστής, είναι ένας πολιτικός κρατούμενος και η κυβέρνηση, ο κύριος Αθανασίου, το κράτος συνολικά, στη συνολική του δηλαδή μορφή και έκφραση, αντιμετωπίζει τους πολιτικούς αγωνιστές ως το νούμερο ένα εχθρό αυτής της κοινωνίας, ως το νούμερο ένα εχθρό για την ύπαρξή του, του ίδιου του κράτους και την διασφάλισή του. Και πολύ καλά κάνει και αντιμετωπίζει έτσι τους πολιτικούς αγωνιστές. Έτσι όμως, δεν επιχειρεί τίποτα άλλο παρά την εξόντωση στην κυριολεξία φυσική και ηθική των πολιτικών αγωνιστών, αυτών που θεωρεί ως τον εσωτερικό εχθρό του κράτους και όχι μόνο αυτών, αλλά και ό,τι αυτοί συμβολίζουν. Δηλαδή την αλληλεγγύη, τη σύγκρουση μέσα από τις κοινωνικές διεργασίες, την επαναστατική προοπτική. Η πρωτοβουλία αντίστασης και αλληλεγγύης από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό και του Ηρακλή Κοστάρη και του Νίκου Ρωμανού και των υπολείπων απεργών πείνας. Στεκόμαστε δίπλα και πλάι-πλάι στον Νίκο Ρωμανό, όχι γιατί είναι νέος, ένα νέο παιδί και συγκινηθήκαμε από το νεαρό της ηλικίας του, όχι γιατί ήταν φίλος του Γκρέγκορη, του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και θέλουμε έτσι με κάποιο τρόπο να αποσύσουμε αυτή τη συλλογική ενοχή από τη σφαίρα που θανάτωσε τον Αλέξανδρο. Ούτε γιατί θέλουμε να το περιορίσουμε αποκλειστικά και μόνο στο θέμα των εκπαιδευτικών αδειών.
Στεκόμαστε δίπλα στον Νίκο Ρωμανό και στους υπόλοιπους απεργούς πείνας, γιατί σε έναν αγώνα αντίστασης που κάνουν απέναντι σε αυτό το ανάλγητο κράτος, δεν μπορεί να είμαστε αλλού. Είμαστε ενάντια σε αυτό το οποίο επιχειρείται, δηλαδή σε μια καθιέρωση συλλογικής ευθύνης ενάντια σε πολιτικούς κρατούμενους. Είμαστε αντίθετοι σε αυτό το οποίο επίσης επιχειρείται την κατάρρευση του τεκμηρίου αθωότητος για αυτή τη συγκεκριμένη πάλι κατηγορία πολιτικών κρατουμένων, και είμαστε αντίθετοι τελικά σε αυτό το οποίο γίνεται, την εξόντωση αυτών των ανθρώπων λόγω της φρονηματικής τους άποψης. Γιατί στην ουσία πλέον μιλάμε ότι έχουμε διώξεις φρονηματικού χαρακτήρα και έχουμε και τιμωρητικούς σκοπούς καθαρά λόγω του φρονήματος. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε να περάσει με τίποτα. Ευχαριστώ. Υπάρχει άλλη συλλογικότητα που θέλει να μιλήσει? Αλληλέγγυος, αλληλέγγυα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Τα πράγματα είναι, όπως ξέρετε, κρίσιμα, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε κερδίσει. Ευχαριστώ. Και σήμερα κλείνω στην πορεία.